μαζί το βράδυ, δηλαδή το ζείτε μαζί με τον κόσμο όλο αυτό και γι' αυτό τολμώ την ερώτηση. Mm-hmm. Κοίταξε, επειδή μας έχουν ξαναρωτήσει και έχει ψιλοπαρεξηγηθεί αυτό που έχω πει. Ναι, όντως. Από μικρή δεν είναι ότι βιώσαμε το ρατσισμό, δηλαδή μας αγαπούσαν όλοι. Σαν παιδιά, σαν έτσι παρέες μας και αυτά ήμασταν πάντα. Σίγουρα τώρα υπάρχουν άνθρωποι που και θα πούνε διάφορα, όπως ας πούμε θα πούνε για ένα χοντρό, για ένα κοντό, για έναν μαύρο. Υπάρχουν αυτά. Εντάξει, σίγουρα έχουν υποθεί κάποια πράγματα, αλλά γενικότερα με αγάπη μας βλέπαν οι φίλοι και ο κόσμος αυτό. Και εντάξει, και πέρα από αυτό που έχω πει και εγώ είναι ότι αν παραπονεθούμε εμείς για ρατσισμό, ας πούμε, τι να πει ο πατέρας μου όταν πρώτο άρχισε. Ο πατέρας μου, ας πούμε, να πω ότι ναι. Γιατί δεν είναι το δραματοποιήσουμε, ας πούμε, όπως έχει γίνει πολλές φορές, αλλά σίγουρα κάποιοι που δυστυχώς υπάρχουν κλειστόμυαλα, έτσι, κλειστόμυαλοι άνθρωποι, μπορεί μόνο και μόνο από το επίθετο να είναι προκατηλημένος, έτσι, χωρίς να σε ξέρει. Σίγουρα θα συμβεί. Δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι η μειοψηφία. Είστε πάντα μαζί, δίδυμο, επαγγελματικά. Δηλαδή είναι ο Αλέξανδρος και ο Θάνος. Ναι. Πάντα. Είμαστε... Δεν έχετε σκεφτεί ότι μπορεί, ας πούμε, να έρθει ένα μαγαζί, κοιτάμε καλά, Αλέξανδρε, και να πει θέλω το Θάνο να τραγουδήσει. Πού θα τραγουδάτε τώρα? Τώρα είμαστε... Ξεκινάμε από σήμερα και είναι μεγάλη μας τιμή. Με τον κύριο Πριόβολο συνεργαστούμε στο VIP. Συλλάδικο στη Συγκρού, με τον Λευτέρη Κιντάτο και με μια πολύ ωραία ομάδα από τραγουδιστές και νέους καλλιτέχνες. Και εκεί σας είπαν, ελάτε και οι δύο. Δεν σας είπαν, ας πούμε, παίρνω το Θάνο, πίσω, ναι. Αλέξανδρε, παίρνω τον Αλέξανδρο, δεν μας θέλω ξέρουν, το Θάνο. Μας έμαθε ο κόσμος σαν ντουέτο και εμάς ήταν αυτή και η προϋπόθεση. Δηλαδή, ότι μας είπαν και πώς είναι το ντουέτο, ας πούμε. Άλεξ και Θάνος Παϊτέρης. Άλεξ και Θάνος Παϊτέρης, δεν έχετε σκεφτεί να το πείτε κάπως, ας πούμε. Μας το έχουν προτείνει. Κάπως πρέπει. Πολλές φορές μας έχουν προτείνει, αλλά δεν αλλάζουμε το όνομά μας. Δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν αλλάζετε το Παϊτέρης. Ναι, γιατί ας πούμε. Τόσο πολύ σπόρο αυτός ο πατέρας που μας είπε πριν και αυτά τα θέματα. Ναι, σπόρος. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Να το βγάλεις από πάνω σου, ας πούμε. Τα ακούω, τα ξέρω. Σημείωνε. Δεν είναι το καπηλευτείς το όνομα, απλά ούτε να το βγάλεις από πάνω σου. Γιατί να το βγάλεις. Να σου πούνε ότι τι έγινε, ας πούμε, μετά, δεν θέλετε να το κρύψετε, δεν ξέρεις τι θα πει κάποιος. Εμείς θέλουμε να βγαίνουμε έτσι, ας πούμε. Ναι. Ή τα παϊτεράκια, ξέρω. Τα παϊτεράκια είναι δικό μου. Αλλά τα παϊτεράκια, ναι. Εδώ είναι δική μου βάφτιση. Ναι. Το λένε κι άλλοι. Εγώ πάντως όταν σας είδα εκείνο το βράδυ μαζί, Κατερίνα, εσύ πήγες ένα άλλο βράδυ που δεν ήμουν εγώ. Ναι, ναι. Στο Άρατε Πύλας, που ήσασταν πριν. Σας θαύμασα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν σας είδα και βγαίνατε και μαζί. Είστε και περίπου στο ίδιο μπόι. Ναι. Μου έκανε αμέσως τα παϊτεράκια. Περίπου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι λίγο είναι πιο ψηλός, δύο πόντους. Ποιος είναι δύο πόντους πιο ψηλός? Μια πιο ψηλός, δύο πόντους. Συγγνώμη, θέλω να πούμε σε αυτό τώρα που είπες και Άρατε Πύλας, έτσι. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο το Χέλιο. Αν δεν το λέγατε, θα σας παρεξηγούσα να το ξέρετε. Όχι, βέβαια. Ο Πέτρος... Γιατί είναι ο άνθρωπος που σας πίστεψε, εμένα τουλάχιστον μου είπε τόσο καλά λόγια. Ο Πέτρος, πέρα ότι είμαστε φίλοι, έτσι. Μας πίστεψε από την αρχή, ναι. Και μας έχει... Τον αγαπάμε τον Πέτρο. Να σας πω κάτι και να πω και στους θεατές, επειδή τους επιχειρηματίες της νύχτας τους ξέρω όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δουλειά μου, πίσω από τις κάμερες. Για πολλά χρόνια με τον κύριο Πριόβολο του έκανα δημόσια σχέση στα μαγαζιά όταν εγώ ήμουν νέο κορίτσι και έκανα οπότε είναι μια σχέση ζωής. Αλλά όταν είδα πραγματικά, όταν ήρθα στο μαγαζί και είδα τον Χέλιο πώς σας αγκάλιαζε και πώς ήθελε να έρθει κόσμος να σας γνωρίσει μέσα στο μαγαζί, και έτσι ήρθα κι εγώ για να σας γνωρίσω, τότε κατάλαβα ότι να που υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επενδύουν σε νέα παιδιά και τα αγκαλιάζουν με έναν τρόπο. Βέβαια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πάνω απ' όλα δηλαδή φίλοι. Φιλαράκια, δηλαδή και μετά... στα παϊτεράκια, ρε τσιγκάνικο αίμα, είναι αγαπησιάρικα, έχουν μια μαμά κούκλα και έναν πατέρα έτσι και έτσι.